Εντάξει, το τι γίνεται πίσω από τις κάμερες, μόνο εμείς το ξέρουμε. Ναι, και χορεύουμε και όλα αυτά. Τους είπαμε να κάνουμε ένα behind the scenes αφιέρωμα. Δεν το κάνουμε μόνοι μας. Λοιπόν, καλησπέρα. Music and More και σήμερα Κυριακή. Στον Antenna TV, στο Antenna FM, στο Τανή Μετάδοση παράλληλα. Κάθε Κυριακή στη μία. Με τον Anthony 642. Και τον Δημήτρη G. Και πάμε να παίξουμε. Παίξουμε. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα. Όπα, 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 όπα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το δικό μου. Έλα, έλα εδώ. Για λέγε, συνάστα. Στον κύκλοπα. Λέγε να καλωδιωθώ εγώ. Λοιπόν, όπως και την προηγούμενη φορά, σας έχουμε και σήμερα δύο διαγωνισμούς για δύο video games. Και επειδή είδατε ότι είμαστε και πολύ καλοί χορευτές, έτσι. Στο τρέιλερ το προηγούμενο. Θα δείξετε και εσείς τις ικανότητές σας σε ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι του 2014. Just Dance 2014. Ετοιμαστείτε, φέρτε φίλους και παρέα στο σπίτι σας. Γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ γέλιο. Ακριβώς. Γέλιο. Ένας από εσάς θα κάνει δικό του παιχνίδι Just Dance 2014 για όποια παιχνιδοκονσόλα έχει σπίτι του. Μέσα στα κομμάτια που θα δείτε στο Just Dance είναι και κάτι πολύ ωραία funky 70s. Boogie. Boogie όμως. Boogie. Λοιπόν, όπως και την άλλη φορά που κάναμε διαγωνισμό, έτσι και αυτή τη φορά ο διαγωνισμός παίζει αποκλειστικά στο Facebook fanpage του Music and More, στο Music and More CY. Άρα θα μπείτε και θα δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε με τραγούδι. Δεν σε βλέπω να το ξέρεις το τραγούδι. Έλα. Έχει θέματα. Έχει θέματα με το τραγούδι. Λοιπόν, Knockout και ο Σταμάτης Γονίδης έχει θέματα. Πάμε στο biggest game show in the world. 24 παίκτες, Ελλάδα, Ρωσία, Κίνα, Ισπανία, Γαλλία, Καζακστάν συντάσσουν δυνάμεις και παίζουν μπάλα. Όχι μπάλα. Εντάξει, παίζουν. Το παιχνίδι θυμίζει λίγο τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Με όλες τις χώρες παίζουν εναντίον τους. Είναι πολύ φαν τα παιχνίδια τα οποία παίζουν μαζί τους, οι χώρες μεταξύ τους. Εμείς θα δούμε τα πλάνα. The biggest game show in the world. Θα δούμε τη συμμετοχή της Ελλάδας. Πάμε. Πάτε. Και ξέρεις, εμένα με πιάνει το. Εγώ πιάνομαι. Αν πάω σε τέτοια παιχνίδια να παίξουμε σαν αντένα, ας πούμε, λέω τώρα. Εντάξει, είμαστε. Η σταθμή. Ακούω. Εγώ δεν είμαι κοινασμένος. Εγώ θα πιαστώ με την πρώτη. Εγώ σε νιώθω. Δεν θα είμαι. Από το για μια εβδομάδα. Από το Just Dance ή από το Assassin's. Από τα παιχνίδια του. Α, όλα αυτά. The biggest game show in the world. Okay. Γιατί λοιπόν, θα είμαι σε άλλα παιχνίδια τώρα. Άλλο παιχνίδι τώρα. Και με έχει τον πόλεμο τώρα μεταξύ συνέχεια. Δηλαδή από το ένα παιχνίδι στο άλλο με έχει συνέχεια στην πρίζα και τρέξε κάνε. Κάλυψη, απόκρυψη και έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα. Τι να κάνω. Assassin, θα σου δώσω μαύρη. Είδες Assassin's, ε? Μαύρη θα φάσει σημαία. Assassin's Creed. Λοιπόν, Assassin's Creed, το Black Flag, είναι ο δεύτερος διαγωνισμός για σήμερα. Για όποια παιχνιδοκονσόλα έχετε σπίτι σας, επαναλαμβάνω, μπαίνετε στο Facebook fanpage του Music and More, facebook.com/musicandmore. Είναι κάτω αριστερά, το βλέπετε. Έλα ρε εσύ τώρα, συγκεντρούς, ποιος δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Έλα, εντάξει. Black Flag λοιπόν. Assassin's Creed Black Flag θα γίνει δικό σας, μπαίνετε στο fanpage, βλέπετε το διαγωνισμό και το κερδίζετε. Καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε με βίντεο κλιπ, μουσικό βίντεο κλιπ. Το αγαπημένο σου. Θα περνάω καλά. Χριστός και Παναγιά. Μακρόπουλος, θα περνάω καλά γιατί εμείς εδώ πέρα όπως βλέπετε και καλά περνάμε και έχουμε ξεφύγει και εσείς περνάτε καλά γιατί παίρνετε και τα δωράκια σας και είστε μέσα στην τρελή χαρά εδώ μέσα. Άλλη εκπομπή είναι αυτή, άλλη εκπομπή είναι αυτή. Γιατί? Αυτό το γιατί μου αρέσει που λέει αυτό. Γιατί? Γιατί? Πάμε με Μακρόπουλο. Music and More στον Αντένα. Λοιπόν, το έχουμε ξεφτυλίσει. Τελείως. Στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε. Μιλάσαμε ότι θα έχει πιάτα, λουλούδια και όλα τα παρελκόμενα. Και ένα ντέφι. Τέλος. Ένα ντέφι να φέρουμε. Ντέφι είσαι μόνος σου. Δεν είμαι ντέφι εδώ πέρα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Έχουμε. Πάμε σε άλλη κατάσταση. Σε Captain America. Λοιπόν. Captain America. Έχει ένα ιδιαίτερο τίτλο αυτό το πολύ ωραίο κόλπο που θα μας εξηγήσει εδώ πέρα ο Δημήτρης Ζοντζή, ο Σινεμαδάκιας. Λοιπόν, Captain America
Winter Soldier λέγεται η ταινία. Αυτό ναι, δεν θυμόμαι να το έχει. Ναι, ναι, είναι η δεύτερη ταινία του Captain America, αλλά τα γεγονότα διαδραματίζονται λίγο μετά την ταινία The Avengers για τους fans των ταινιών της Marvel. Είναι η ένατη ταινία, αν δεν κάνω λάθος, θα το δούμε και στο βίντεο σε λίγο, που έχει να κάνει με χαρακτήρα της Marvel. Πάμε να δούμε το αφιέρωμα και επιστρέφουμε. Σιγά, 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 σιγά. Ξυπνάω το κλάτς. Λοιπόν, έχουμε... Θέματα. Έχουμε θέματα. Μας κόλλησε τώρα. Έχουμε θέματα με τον άνθρωπο εδώ πέρα. Δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, Music and More συνέχεια στον Αντένα σήμερα Κυριακή σε πάρα πολύ λίγη ώρα. Ετοιμαστείτε σε πάρα πολύ λίγη ώρα. Διότι... Τι έκανε τώρα! Σε πάρα πολύ λίγη ώρα, Φόρμουλα 1. Λοιπόν, αυτή τη φορά πάμε στο Γεια σου Μαρίνα. Όχι, αυτό είναι άλλο. Στη Γεια σου Μαρίνα, στο Άμπου Ντάμπι. Λοιπόν, για τον γύρο της Φόρμουλα 1, να πούμε τώρα έτσι γρήγορα, γρήγορα την περασμένη εβδομάδα. Πες μου τα. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ έφαγε πρόστιμο, λες και δεν το ήξερε, 25.000 ευρώ, διότι έκανε πυρουέτες μέσα στην πίστα. Ψίχουλα. Επειδή απλά κέρδισε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή. 25.000. Βγάλε 25.000 να τα δώσουμε του ανθρώπου να. Σε επιταγή. Σε επιταγή. Σε επιταγή. Δεν τα έχουμε. Και μόνο είναι large εκπομπή. Και τέτοια φιλοδορήματα. Θα τα μετρήσει όμως. Φόρμουλα 1 σε λίγο. Όχι, δεν τα μετρήσει. Θα τα δώσω, θα τα μετρήσει μόνο του. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε εμείς τώρα αστέρια. Μένετε μαζί μας, γιατί σε λίγο. Τι έχουμε σε λίγο. Counting Stars. Σε λίγο βίντεο κλιπ. Η One Republic. Όχι One Direction. One Republic. Νομίζω, έχετε καταλάβει ότι τι δεν κάνουμε υπόθεση στη δεύτερη μας ώρα. Λοιπόν, ας το λίγο. Καμία σχέση με οδήγηση. Λοιπόν, έχει όμως άλλες ικανότητες ο Δημήτρης ο Τζι. Άρα ταλέντα. Έχει μεταμορφώνεται σε ήρωα της Marvel, μεταμορφώνεται σε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση θα ακολουθήσει την, το νεαρό Viking, σταμάτα. Το νεαρό Viking, το ψάρι, ο οποίος είναι, πώς το λένε, σκοτώνει... Πώς λέγεται στα ελληνικά? Ο ψάρις. Ψάρι λέγεται στα ελληνικά. Ψάρις. Hiccup είναι στο αγγλικό. Λοιπόν. Εκπαιδεύει και δράκους. Αυτό είναι η παρουσίαση δεύτερης ταινίας, How to Train Your Dragon, η δεύτερη ταινία της τριλογίας, γιατί τριλογία πρόκειται. Ναι, μεν 4 χρόνια, 5 χρόνια μετά την πρώτη ταινία. Στο 10, το 10. Άρα, ναι, 3, ναι. Εκτός από... Κυκλοφορεί το 2014, άρα 4 χρόνια μετά την πρώτη ταινία. Που είχαμε πει. Το έχεις δει εσύ αυτή την ταινία? Το πρώτο. Δεν έτυχε εγώ. Ωραίο, ωραίο, είναι ωραίο. Εργάκι, αναλαφρό, έτσι, όμορφο, ωραία συγκινητική ιστορία. Λοιπόν, κάπου εκεί πάνω, βλέπετε εκεί πέρα, είναι ο δράκος. Πάμε να δούμε το τρέιλερ. Δράκο, δείτε το δράκο. Και επιστρέφουμε. Κάλυψε με λίγο, ποιο δράκος. Λοιπόν, πες μου τι δεν καταλαβαίνεις από το βίντεο κλιπ, από το τρέιλερ. Δεν καταλαβαίνω τι λέει ο σκηνοθέτης, by the way. Μιλάει γαλλικά, ιταλικά, μιλάει διάφορα. Ο σκηνοθέτης ο Αλέξανδρος, ο δικός μας εννοεί. Ωραία, λοιπόν. φοβερός, καταπληκτικ. Πάμε, να δούμε. Μιλήσω και εγώ τα ξενικά μου, πώς θα γίνει. Την άλλη φορά μιλούσαμε ιταλικά εδώ πέρα. Τι άλλο μιλούσαμε. Λοιπόν, θα μου κάνεις μια χάρη. Όταν θα φεύγεις από εδώ. Σφαγανάκης. Ωραίος. Να μην το κάνει. Έκανε λίγο καιρό. Έκανε λίγο καιρό να βγάλει τραγούδι. Αλλά... Καταπληκτικό βίντεο κλιπ, καταπληκτικό τραγούδι. Απίστευτο από τον φοβερό τον Νότιτο Σφακιανάκη. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο. Δώσε ένα τέλο. Γιατί του είπα να δώσει ένα τέλο και αυτό το δώσε. Γιατί Δημήτρη. Music μόνο του, το μορ που είναι. Θέλω το μορ μου πίσω. Ντο. Τα σάφυλα μόνο σου.
Είπα και εγώ να δώσω ένα τέλος και το έκανε στο σύνδεσμο τραγικό. Ούτε σφαγιανάκι να είσαι. Ούτε σφαγιανάκι. Πάρε και σαν χαρτομάτι. Δεν έμεινε χαρτομάτι. Να κλαίμε μαζί. Δεν έμεινε χαρτομάτι. Πάρε να κλαίμε μαζί. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι έχουμε να δούμε τώρα. Έχουμε να δούμε. Έχασα το συνειρμό. Πόσο κλάμα. Ποιο συνειρμό. Τη σκέψη. Α, τη σκέψη. Λοιπόν, να σας πούμε, ότι... Έψαχνα και εγώ το βίντεο του συνειρμού. Να σας πούμε ότι η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά και στον Antenna FM. Κάθε Κυριακή στη μία, Music and More. Είναι το Music ή με το More. Το και το ψάχνουμε. Κάθε Κυριακή στη μία και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο του Antenna. Λοιπόν, διαγωνισμό, συνέχεια. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε όσον αφορά τους διαγωνισμούς που τρέχουν για το Music and More. Πάρα πολλά δώρα για εσάς εκεί έξω. Μπαίνετε στο Facebook fan page του Music and More με λεπτομέρειες από τον Δημήτρη G. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πούμε ξανά για το Just Dance 2014, το οποίο θα γίνει δικό σας. Ένας νικητής θα είναι για όποια παιχνίδι κονσόλα έχει τη σπίτι σας. Προτείνω για τον νικητή ή την νικήτρια να παίξει Sai. Έχει το Gentleman μέσα. Α, ναι. Το συγκεκριμένο. Ναι, έτσι, ναι, έχει, ναι, και, ναι, το, ναι, και ένα classic, το Flash Dance, What a Feeling. Και θέλει χορευτικές ικανότητες που μόνο ο Δημήτρης. Δεν φαντάζεστε. Πάλι μεγάλη. Και flick flag. Πάλι. Και red flag και black flag. Και ό,τι λοιπόν, να... μπαίνετε facebook.com / music and more CY. Το βλέπετε κάτω αριστερά. Και βλέπετε λεπτομέρειες για το διαγωνισμό που τρέχει για μία ολόκληρη εβδομάδα μέχρι το επόμενο Σάββατο. Άρα, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε το Just Dance 2014. Πάμε να χορέψουμε. Ο Antenna FM σας προσφέρει τα 7. Λοιπόν, επιστρέψαμε από τα 3 βίντεο κλιπς που ποτέ είναι ο Antenna FM αυτή την εβδομάδα. Τα καλύτερα. Σε τι προτείνεις? Εγώ προτείνω κάτι που θα δούμε σε λιγάκι. Α, έχεις το για τους νεαρούς και τις νεαρές. Και τους νεαρούς και τις νεαρές. Και έχουμε και κάτι άλλο πάρα πολύ ωραίο που έχει να κάνει με τένις. Τι είναι αυτό, θα σας πω σε λιγάκι. Λοιπόν, πάμε στο διαγωνισμό για το Assassin's Creed Black Flag και παρουσίαση του παιχνιδιού, παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να ξαναλέμε, μπαίνετε στο fanpage του Music and More CY στο Facebook. Κάνε και βλέπετε αυτό, το διαγωνισμό. Κάνε αυτό το κάτω αριστερά. Κάτω αριστερά είναι το διαγωνισμό. Μα αυτό εδώ, με αυτό με το mouse θα το κάνετε. Έχετε και το touchscreen οθόνη. Πάμε να δούμε το βίντεο που παρουσιάζει το Assassin's Creed Black Flag και επιστρέφουμε. Πάμε. Ακούω αυτό το πάμε και μ' αρέσει. Ναι. Το πάμε. Το τρέλερ πώς σου φάνηκε το με το Assassin's Creed? Εντάξει. Assassin's Creed. Να το δω, να το δω λίγο. Λίγο έτσι παίζει. Θα ζηλέψει πάλι ο Ντάρθ εδώ πέρα και θα έχουμε προβλήματα. Ναι, δεν τον έχουμε σήμερα. Θα έχουμε προβλήματα. Μας κρατάει μούτρα. Την περασμένη εβδομάδα μας έκανε και γλυκά. Αυτή η εβδομάδα μας κρατάει μούτρα ο Ντάρθ Βέιντερ. Λοιπόν, θα τον έχουμε χορέψει από μια τηλέφωνα. Μπα και. Λοιπόν, πάμε σε άλλο παιχνιδάκι, σε ένα πάρα πολύ όμορφο με την παρουσίασή του σε λιγάκι. Πριν όμως να σας πούμε ότι μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για το διαγωνισμό ο οποίος τρέχει και λέω ότι θα κερδίσετε. Just Dance 2014 για όλες τις παιχνιδοκονσόλες που έχετε σπίτι σας. Προτείνω εκ πείρας να μην παίζετε τέσσερις μαζί, εκτός και αν παίζετε σε κάνα χωράφι, σε κάνα γήπεδο με κάνα projector, ξέρω εγώ, 5x5. Δύο και πάλι πολύ είναι, γιατί με τις κινήσεις που γίνονται στο Just Dance του 2014 πρέπει να έχεις πάρα πολλά skills όσον αφορά τις χορευτικές ικανότητες, όσον αφορά τα χορευτικά. Ρωτήστε τον Δημήτρη, ξέρει καλύτερα. Λοιπόν, το βίντεο το οποίο θα δούμε σε λίγο, τώρα δηλαδή, περιγράφει ακριβώς αυτό που είπε ο Αντώνης. Πώς γίνεται, πόσα άτομα πρέπει να είναι δίπλα σας, πώς παίζετε το παιχνίδι. Να μην πολυλογούμε όμως, το βίντεο έρχεται. Να μην σας φύγει και κανένα. Control. Φίλε, απολογούμαστε. Απλά είχαμε μπει στο ρυθμό του παιχνιδιού. Και το άλλο. Και το άλλο. Έλα και το άλλο. Λοιπόν.
Αχ, την περνάμε, την περνάμε. Χτυπήσαμε και τον άνθρωπο. Το χτυπήσαμε τον άνθρωπο. Έχουμε πάρει το vibe του Just Dance. Λοιπόν, είπαμε τις λεπτομέρειες που πρέπει να ακολουθήσετε, έτσι ώστε να δείτε μάλλον τις λεπτομέρειες στο Facebook fanpage του Music and More. Πάμε βίντεο κλιπ. Πάμε σε ένα ωραίο βίντεο κλιπάκι. Που έχει να κάνει με τένις, είπες πριν. Ναι, έχει να κάνει με τένις, διότι ασχολούμαστε με τένις. Εντάξει, ασχολούμαστε και βλέπουμε. Όχι, δεν παίζουμε, μην φανταστεί τίποτα. Η κορμιά αυτά για τένις. Λοιπόν, ένα καινούριο του Red Foo, πρώην LMFAO, ο φοβερός Let's Get Ridiculous. Ναι, ο Αφάνας, ο Άφρο. Ο Άφρο, στην αρχή του βίντεο ξεκινάει έτσι. Θα τα δείτε. Let's get responsible, αλλά let's get ridiculous. Στην αρχή του βίντεο κλιπ, κάπου στην αρχή παίζει η φιλενάδα του, η οποία δεν είναι άλλη από την Βικτόρια, πρώην νούμερο 1 στο τένις, Βικτόρια Αζαρένκα. Κάτσε καλά. Red Foo, let's get ridiculous. Εντάξει, πιο πολύ ridiculous σήμερα στην εκπομπή. Δεν γίνεται άνθρωπος. Νομίζω να υπάρχει δηλαδή τέτοιο ζλίκι. Είπαμε, εντάξει. Λοιπόν. Είπαμε. Φοβερός όμως ο Red Foo, έτσι, και πολύ καλές οι χορευτικές του ικανότητες. Καταπληκτικός. Let's get ridiculous. Ήταν το τελευταίο μας βίντεο κλιπ για σήμερα. Λοιπόν, ο διαγωνισμός και ο ένας και ο άλλος και το Just Dance 2014 και το Assassin's Creed τρέχουν. Κανονικά. Θα τρέξουν όλη την εβδομάδα. Οι νικητές θα ανακοινωθούν την επόμενη Κυριακή στη μία που θα ανανώσουμε και το ραντεβού μας. Και βεβαίως θα το ακούτε και στο ραδιόφωνο του Αντένα στους 102.7 και στους 103.7 όσον αφορά τους διαγωνισμούς, και τους νικητές θα τους ακούσετε και εκεί. Music and More στη μία κάθε Κυριακή με τον Άντωνη και τον Δημήτρη. Σας περιμένουμε. Θα μαγειρέψουμε και αν θέλετε. Αν θέλετε να σας φτιάξουμε cupcakes. Κάτι φάση. Let's get busy. Bye. Music and More.